Παρά την έντονη βροχόπτωση, το αεροπορικό απόσπασμα ακτίου γιόρτασε τους προστάτες της πολεμικής αεροπορίας Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Στην ημερήσια διαταγή του αρχηγού ΓΕΑ που ανέγνωσε ο αντισμήναρχος Κωνσταντίνος Βέργος, αναφέρεται μεταξύ άλλων. Η σημερινή μέρα εορτασμού των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ αποτελεί στιγμή μεγάλης γιορτής και ιδιαίτερης τιμής για όλους όσοι υπηρετούμε την αεροπορική ιδέα μέσα από τις τάξεις της πολεμικής μας αεροπορίας. Μια ιδέα ταυτισμένη με έννοιες όπως η αρετή, η τόλμη, η αριστεία και με αξίες, αρχές και υψηλά ιδανικά που έχουν ως επίκεντρο την απόλυτη προσφορά στην πατρίδα. Οι Έλληνες αεροπόροι, μεταξύ των πρωτοπόρων στην εξελικτική πορεία ανάπτυξης του όπλου, έχουν αποδείξει και συνεχίζουν να αποδεικνύουν διαχρονικά, εντός αλλά και εκτός συνόρων, την αξία τους, κερδίζοντας το θαυμασμό και το θάρρος και την ανδρεία τους, αλλά και την ευγνωμοσύνη του λαού μας για την ανιδιοτελή προσφορά τους στην πατρίδα. Σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους, τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας φυλάττουν ουράνιες θερμοπύλες, γνωρίζοντας καλά ότι η ευημερία του έθνους στηρίζεται και στη δική τους αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής. Η ρίση του αείμνηστου Βενιζέλου, το αεροπλάνο ενδείκνυτο ως όπλο των αδυνάτων, η ρήψο κίνδυνος μάλιστα και τολμηρή φύσης του Έλληνος θα καταστήσει τούτο λαμπρόν εν πολέμου όπλων μεγάλο να προσφέρει, μεγάλας υπηρεσίας, αποτελεί για μας φάρο και οδηγό, σύντομη αλλά λαμπρή ιστορία μας. Βαλκανική πόλεμη, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Κορέα 1950-1955, Αποστολή Νίκη. Το 1974 στην Κύπρο, η οποία και συνεχίζεται δια ενός διαρκούς ακήρυχτου πολέμου, στο Αιγαίο τα τελευταία 40 χρόνια. Παράλληλα, καθημερινή πραγματικότητα ή χωρίς όρια προσφορά στο συνανθρωπό μας μέσα από τις αποστολές έρευνας διάσωσης αεροδιακομιδών και αεροπυρόσβεσης. Όλα αυτά αποτελούν φωτεινά παραδείγματα ποτισμένα με το αίμα των ηρώων πεσόντων αεροπόρων μας στην ιδέα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης ως απόγονοι των ηρώων αυτών. Οφείλουμε να έχουμε επίγνωση της ένδοξης ιστορίας μας και του καθήκοντος συνεχούς προσφοράς με αυταπάρνηση, θέληση και μαχητικότητα. Σήμερα όλοι εμείς που αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας σε πείσμα ισοπεδωτικών και αμοραλιστικών μηνυμάτων, υπερήφανοι για την υψηλή αποστολή που μας έχει ανατεθεί, την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μας περιβάλλει η πολιτεία και η ελληνική κοινωνία, ενωμένοι, οπλισμένοι με τις παραδόσεις του έθνους αλλά και του όπλου μας, αποτελούμε την πηξίδα που τόσο έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης. Έχοντας πλήρη συνέστηση της τρέχουσας δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας, η πολεμική αεροπορία με προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα, με κατάλληλες οργανωτικές αλλαγές και με ανανέωση και εξυγχρονισμό του στόλου της, επιδιώκει την απόλυτη υλοποίηση της αποστολής της που δεν είναι άλλο από το να πετάει, να μάχεται και να νικάει όταν και όπου χρειαστεί. Με προσήλωση σε αυτή την αποστολή, με περίσκεψη στο χρέος έναντι της πατρίδας, με σεβασμό στις οικονομικές θυσίες του ελληνικού λαού, η πολεμική μας αεροπορία εγγυάται την αποτροπή στην περίοδο της ειρήνης, αλλά και την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσεων πολέμου. Όραμά μας, η διαρκής τελειότητα, το άριστο, η μέθεξη με το απόλυτο, γι' αυτό και στο έμβλημά μας, αλλά και στην καρδιά μας, έχουμε τον αετό με τη φράση «Ένυψη κρατήν», αδύρυτη αναγκαιότητα, το ιερό χρέος μας προς την Ελλάδα για ελεύθερους ουρανούς. Αδύρυτη αναγκαιότητα, το ιερό χρέος μας προς την Ελλάδα για ελεύθερους ουρανούς. Άντρες και γυναίκες της πολεμικής αεροπορίας, σας συγχαίρω για το πολύπλευρο και απαιτητικό έργο σας. Σε κάθε δραστηριότητα και αποστολή που εσείς εκτελείτε, με κάνετε να νιώθω συγκινητικά υπερήφανος που είμαι ο αρχηγός σας. Σας καλώ να συνεχίσετε με τον ίδιο επίμονο και ανιδιοτελή τρόπο, ενωμένοι, σίγουροι για τα ιδανικά μας. Και σας υπενθυμίζω ότι η πολεμική αεροπορία, με βάση το ένδοξο παρελθόν της, υπό τη σκέπη των Αρχαγγέλων, χτίζει το μέλλον που της αξίζει. Ζήτω το έθνος! Ζήτω η πολεμική αεροπορία! Μονάδα προσοχή! Αντιτέραυος ζητάμενος, Χρήστος Χριστοδουλού, αρχηγός ΓΕΑ. Γιορτάζει η πολεμική αεροπορία, αποτελεί την αιχμή του δώρατος άμυνας χώρας. Σήμερα έχουμε και τη στατική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους και κλειμένους για την παρουσία τους. Εκθέματα δεν έχουμε. Έχουμε πολύ λίγα. Όμως η πολεμική αεροπορία δεν είναι τα μέσα. Είστε εσείς. Αυτοί που υπηρετούν την πολεμική αεροπορία έχουν την ψυχή και αυτοί πολεμάνε, όχι τα μέσα. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην έχουμε εκθέματα,
Η παρουσία σας εδώ όμως δίνει το μέγεθος της δύναμής μας. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Παράλληλα, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην 116 πτέρυγα μάχης του Αράξου παρέστη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας. Ο Περιφερειάρχης παρακολούθησε σειρά εκδηλώσεων αλλά και την ξενάγηση που ακολούθησε στην φωτογραφική έκθεση αλλά και στα νέα οπλικά συστήματα. Τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους για να προασπίζουν τα επιτεύγματα και τις κατακτήσεις του ελληνικού λαού, ώστε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε δίπλα μας άξιους υπερασπιστές της ελευθερίας μας, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.